Το λεγόμενο ενισχυμένο πλαίσιο οικονομική διακυβέρνηση εισάγει εν μέσω εντυνόμενη ύφεση και υψηλών ελλημάτων νέου, ακόμα πιο αντιδραστικού κανόνε του Συμφώνου Σταθερότητα Ευρωπαϊκή Ένωση. Στι πλάτε των λαών φορτώνονται τα βάρη των πολεμικών εξοπλισμών για το ΝΑΤΟ και τη εμπλοκή που στηρίζουν κυβέρνηση και όλα τα άλλα κόμματα και αποτελούν από τι βασικέ αιτίε για το κρατικό χρέο τη Ελλάδα. Η εξαίρεση των πολεμικών δαπανών από τον υπολογισμό του ελλείμματο πρημοδοτεί την κλιμάκωση τη στήριξη του υπερρεαλιστικού πολέμου ΝΑΤΟ Ρωσία στην Ουκρανία και τη γενοκτονία των Παλαιστινίων από το κράτο κατακτητή Ισραήλ. Η παγίωση των ματωμένων πλέον ασμάτων και του κόφτη των κοινωνικών δαπανών με προαπαιτούμενο την επιτάχυση των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων εμπορευματοποίηση σε παιδεία και υγεία συμπληρώνεται και με τα απευθεία νέα διμερή μνημόνια ανάμεσα σε Κομισιόν και τα κράτη-μέλη με αυστηρή επιτήρηση ω και για 7 χρόνια. Λαϊκή πάλι τώρα ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και του και του μηχανισμού αφέμαξη των λαών για τα κέρδη των ομίλων με ένα πολύ πιο ισχυρό